Λοιπόν, δεν γίνεται! Φτάνε από μου! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Welcome to my channel again, είμαι η Μπέλα Μέρη και σήμερα είναι Τρίτη και καλό μήνα! Μπήκε ο Φεβρουάριος, σήμερα που λες είναι Τρίτη και όχι Κυριακή, όπως σας έλεγα ότι θα κάνω μόνο ένα βίντεο την εβδομάδα και αυτό θα είναι Κυριακή, αλλά ειδικά στη ζωή τα έκτακτα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα ο λόγος αυτού του βίντεο, όπως βλέπεις και τον τίτλο, είναι η δοκιμή μου για διάφορα γκάτζετ τα οποία φέρνει κατά καιρούς το Lidl σε διάφορες κατηγορίες, είτε για τον κήπο, είτε για προϊόντα περιποίησης, είτε για προϊόντα μαγειρικής, είτε για την κουζίνα σου, είτε γενικά που φέρνει ανά καιρούς. Οπότε εγώ χθες πήγα στο Lidl και πήρα κάποια κατσετάκια, οπότε λέω κάτσε ρε παιδάκι μου να τα δοκιμάσουμε μαζί εδώ πέρα, γιατί αν θέλεις ξέρω εγώ και τα γουστάρεις και αν βγουν και καλά έτσι, γιατί και εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει, μαζί σου θα τα δοκιμάσω, αν βγουν καλά γιατί να μην τα προλάβεις, γιατί εντάξει μπορεί ξέρω εγώ, επειδή συνήθως γίνονται ανάρπαστα αυτά, αν όντως είναι καλά, γιατί να μην τα προλάβεις. Άραγε, θα μείνω ευχαριστημένη ή όχι. Οπότε, μέχρι να το δούμε όλο αυτό, πριν πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Ειδοποίηση τώρα, καταλαβαίνεις. Okay, να με ακολουθείς και στο Instagram. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε καλέ, μην μακρηγορούμε. Λοιπόν, φιλενάδα, αγόρασα 3 γκατζετάκια από το Lidl. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτόν εδώ πέρα, το Bleedy καθαριστή, ηλεκτρονικό καθαριστή πινέλων. Εσύ το πλένεις το πινέλο, που λέμε. Λοιπόν, έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Η τιμή του ήταν στα 11 και 19 ή 19 ή 39. Όχι, 19. Λοιπόν, σας τα δείχνω τώρα γιατί θέλω να τα δοκιμάσουμε μαζί όπως σας είπα και πιστεύω ότι αν τρέξετε στο Lidl και σας αρέσει, ίσως να τα προλάβετε. Αυτό ήταν και το σκεφτικό ουσιαστικά στο να γίνει έκτακτο αυτό το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον καθαριστή, ο οποίος, κάτσε να βρω το ελληνικό. Λοιπόν, έχει 8 βάσεις σιλικόνης για τα πινέλα σε διάφορα μεγέθη, περιστρεφόμενο σύστημα που καθαρίζει αποτελεσματικά αυτό και στεγνώνει εύκολα, γρήγορη και εύκολη χρήση, με προστασία από σταγόνες νερού, έχει 2 αλκαλικές μπαταρίες, το οποίο αυτό είναι θεϊκό, ένα δαχτυλίδι προστασίας από πιτσιλιές, μία βάση αποθήκευσης, ένα δοχείο καθαρισμού, 8 βάσεις σιλικόνης και οδηγίες χρήσης. Τα πινέλα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή η αλήθεια. Αχ, κόπηκα! Καλό. Και αφού δεν σφάχτηκα, πάμε να ανοίξουμε λίγο μαζί την συσκευασία. Λοιπόν, εγώ γενικά θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν το έχω καθόλου με τις συσκευασίες, δεν τα μπορώ καθόλου αυτά γενικά. Πρέπει να έχω και έναν άνθρωπο να μου το βάζει γενικά σε λειτουργία. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Είμαι τελείως πανηλήθεια, άμπαλη μπορώ να σου το πω καλύτερα. Ναι, οκ, okay. Παρόλα αυτά το άνοιξα. Λοιπόν, το άνοιξα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε και οδηγίες χρήσεως. Έχει 3 μήνες εγγύηση με την απόδειξή σας μαζί. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το δοχείο. Αχ, τα σακουλάκια μου τις πάνε τόσο πολύ. Βάλ' το μάνα μου, ξεκάθαρο. Α, ανάποδα. Okay, ανάποδα. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι πλαστικό. Εγώ τώρα όμως, όπως βλέπεις, παλεύω να βγάλω αυτά τα τσιτσιπλίκια που είναι οι θήκες. Αχ, μήπως πρέπει να βγάλω το. Πρέπει να βγάλω το τέτοιο. Α, δεν ξέρω. Α, ορίστε. Α, μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Μα τι τα πάλι, σου το είπα, είμαι χαζή. Λοιπόν, ναι, και συνεχίζει να με ταλαιπωρεί η σακουλίτσα με τα τσιτσιπλίκια. Τα βάλα. Ωραία. Okay. Αυτό που λες είναι το δοχείο, το οποίο είναι πλαστικό και δεν χρειάζεται ζεστό νεράκι. Το βιδώνεις και ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά, αυτό είναι πατέντα, έτσι, ή το έκανα εγώ. Όχι, είναι πατέντα. Είναι πατέντα, φιλενάδα. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα σου γράφει και την ένδειξη Max, οπότε να το βάλεις μέχρι εδώ το νεράκι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει πάρα πολύ νερό, γιατί αν στραφογυρνάει θα πετάγεται το νερό και θα γίνεις πλούτσα. Λούτσα θα γίνεις. Λοιπόν, παρακάτω. Σου έδειξα και αυτά εδώ πέρα τα τσιτσιπλίκια, τα οποία λογικά είναι για να τοποθετείς τα πινέλα σου. Συνεχίζω με την βάση. Αυτή είναι η βάση. Αυτή εδώ πέρα. Προφανώς τώρα αυτό. Όχι, απ' την άλλη. Α, για να τα βάλεις εδώ πέρα, τα πινέλα για να στεγνώσουν προφανώς.
Προφανώς, πάντα προφανώς. Λοιπόν, αυτό το μαζαφλάρι είναι το ηλεκτρικό το οποίο θα βάλεις εδώ πέρα το θικάκι για να σου γυρίσει το τέτοιο. Και όπως είπε κιόλας η συσκευασία, έρχονται και με δύο μπαταρίες. Πολύ καλό αυτό. Οπότε, πάμε να κάνουμε λίγο την συναρμολόγηση. Πάω να βάλω κι εγώ νεράκι στο δοχείο και επανέρχομαι. Πριν πάω να σου βάλω το νερό, θέλω να σου δείξω λίγο τη βάση. Όπως βλέπεις, έχει κάποια ξοκόμματα που μπαίνουν τα θικάκια για να στεγνώσουν προφανώς μετά τα πινέλα. Και όπως παρατηρείς, έχει διάφορα μεγέθη κυκλών. Μεγάλος κύκλος, πιο μικρός. Προφανώς σε βοηθάει αυτό πάρα πολύ να καταλάβεις με τη μία πώς θα μπαίνουν αυτές οι σιλοκονούχες ή θήκες. Λοιπόν, εδώ πέρα εννοείται ότι θα μπει το μεγάλο τσούκου. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα στα μικρά μπαίνουν τα μικρά εδώ πέρα και όπως βλέπεις έχει μια τετράγωνη εσοχή που σε διευκολύνει κατευθείαν. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, αυτό εδώ πέρα το μεγάλο το κενό θα μπει αυτό το ηλεκτρονικό, το μαντζαφλάρι. Έχω βάλει εδώ πέρα τις μπαταρίες, λοιπόν, και θα βάλω αυτό από πίσω να το κλείσω. Έχει κάτι βελάκι εδώ πέρα. Ωραία, πάμε να δούμε λειτουργεί. Τι έκανα τώρα? Γιατί δεν λειτουργεί? Σε άλλα κορίτσια λειτουργούσες. Μάντεψε, φιλενά του. Έβαλα λάθος μπαταρίες. Πόσο ηλίθια μπορεί να είμαι. Αφού γράφει συν και πλην, εγώ εκεί. Βλακεία σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε ξανά. Το ελαττήριο θα μπει εδώ. Και από εδώ θα μπει εδώ. Πες μου, Παναγία μου, το κάνω σωστά τώρα? Έλα το μαντζαφλάρι το πίσω. Και δεν είμαι εγώ για τέτοια, εγώ δεν μπορώ. Πες μου ότι θα λειτουργήσεις. Έχω βάλει νεράκι και έχω βάλει και σαπουνάκι για τα χέρια. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Πάμε να πλύνουμε το πινέλο να δοκιμάσουμε. Κάνει καλή δουλίτσα ο πλήτης ή όχι? Λοιπόν, παίρνουμε το ηλεκτρονικό μας, το κύριο, το βασικό μας, το ματζαφλάρι. Παίρνουμε μία θήκη σιλικόνης, ελπίζω να τα κάνω καλά, δεν ξέρω κιόλας, ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό και θα πάρω ένα από τα πινέλα. Λοιπόν, α, μια χαρά κάθεται, κάθεται, α, έκατσε, ωραία. Και τώρα ή θα πλημμυρίσουμε ή θα γεμίσουμε το σπίτι νερά και σαπούνια. Λοιπόν, πάμε να το πλύνουμε, το τοποθετώ. Πολύ ωραία αρχίσαμε. Δεν γίνεται η κατάσταση όμως εμένα. Εγώ τώρα αρχίζω και τα παίρνω. Άλλο. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Για ό,τι μαρέγκα να χτυπάω, πραγματικά δηλαδή. Πάμε λίγο να δούμε. Ήταν ένα πινέλο το οποίο ήταν πάρα πολύ ροζ. Το χρησιμοποιούσα για τα ρουζάκια μου. Λοιπόν, έχει βγάλει κάποια ποσότητα. Δεν την έβγαλε 100%, δηλαδή όπως βλέπεις δεν είναι 100% άσπρο το πινέλο. Παρ' όλα αυτά έχει βγάλει εδώ πέρα το ροζ. Δεν το βλέπεις τώρα στην κάμερα, αλλά έχει βγάλει τη βρωμίτσα του. Πάμε να δούμε και ένα πινέλο που έχω χρησιμοποιήσει για make-up. Κάποιο μεταξύ αυτό το συγκεκριμένο το πινέλο είναι από τα Lidl. Θέλω να τονίσω ότι κάποιες θήκες σιλικόνες δεν εφαύτουν πάρα πολύ καλά, οπότε έχει ως αποτέλεσμα να φεύγουν τα πινέλα και να μην μπορείτε να κάνετε καλή δουλειά. Θέλω λίγο να το πιέσετε, το βλέπετε, αλλιώς δεν θα γίνει καλή δουλειά. Εντάξει, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι εμφανές το αποτέλεσμα, δεν το έχει καθαρίσει καλά. Εξάλλου τα υγρά τα make-up πάνε και κολλάνε και στον πάτο του πινέλου. Και εδώ που τα λέμε, όταν καθαρίζω και με μπάρα σαπουνιού τα πινέλα του make-up, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Οπότε, αν το καθάριζε 100% θα έκανε θαύμα. Θα ήταν ένας πλήντης θαύμα. Οπότε, εντάξει, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η πλύση. Πάμε όμως να δούμε σε πινέλο για σκιά. Για πινέλα blending, που είναι λίγο πιο φουντωτά, είναι σε καμπούκι μορφή και είναι πιο εύκολο. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχω αλλάξει ήδη τη θήκη. Θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το πινέλο το οποίο είναι από La Roc. Λοιπόν, θέλω βασικά, αυτό που κατάλαβα είναι ότι οι θήκες σιλικόνες δεν εφαρμόζουν πάρα πολύ καλά στα πινέλα. Θα βλέπετε να παίρνετε ένα μικρό μέγεθος από τη θήκη σιλικόνες για να κάθονται καλύτερα. Δηλαδή, σας ξεγελάει λίγο το μάτι. Γιατί όσο δουλεύετε και δεν εφάπτεται καλά, το πετάει το πινέλο. Οπότε, εγώ πήρα αυτήν εδώ πέρα την μικρή τρυπίτσα και θέλω να εφάψω καλά το πινέλο μου.
Αν το εφάπτετε πολύ καλά και κολλάει, θα γίνει πιο εύκολα η δουλειά σας. Ω, εντάξει παιδιά, αυτό το πάει σφαίρα μπορώ να σου πω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό το έχει πλύνει πάρα πολύ καλά. Πιτσιλάω τώρα, το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό το έχει πλύνει πάρα πολύ καλά. Οπότε, σαν υστερόγραφο, έχω να σου πω ότι είναι ένα καλό γκατσετάκι, μέτριο, όχι πολύ καλό, καλό προς μέτριο. Είναι για ευκολία, έτσι, αν θέλεις να τα πλένεις καθημερινά τα πινέλα σου, είναι, αλλά να ξέρεις ότι όχι όλα τα πινέλα δεν καθαρίζονται σωστά, ιδίως τα πινέλα για το make-up, οπότε θα του βάλω ένα 7 στα 10. Επόμενο τώρα γκατζετάκι το οποίο πήρα είναι αυτό εδώ πέρα, το μπουκλωτήρι. Είναι και αυτό με 3 χρόνια εγγύηση, έκανε 13,99. Ήθελα ένα γιατί έχω πάρα πολλές ισιωτικές, άσε το πω, εγώ δεν ισιώνω μόνη μου το μαλλί μου και πάω στα κομμωτήρια. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και η ουρανίτσα, θέλει ρε παιδί μου, ξέρεις, το detail της, τα αξεσουάρια, την γκόμωση. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Και αυτό έχω να σου πω ότι είναι συσκευή για μπούκλες, okay. Έχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης, ενδεικτική λιχνία λειτουργίας και ενσωματωμένο αποστάτη για στήριξη συσκευής όταν είναι ζεστή. Χρησιμοποιείται άμεσα χάρη στην γρήγορη θερμότητα. Λοιπόν, styling μαλλιών σε σταθερή θερμοκρασία 180. Λοιπόν, πριν σωθήκαμε, δεν τα κάναμε λούτσα. Τώρα όμως θα καούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Η συσκευή έρχεται έτσι. Λοιπόν, είναι το κλασικό ρε παιδί μου, το μπουκλωτήρι, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, εμένα το μαλλί μου όπως βλέπεις είναι σπαστό γενικά, αλλά το θέλουμε το μπουκλέ. Λοιπόν, είναι αυτό, το πατάς, βάζεις εδώ το μαλλί σου. Δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με μπουκλωτήρι, θα γελάσουμε τώρα. Θα καούμε δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω τώρα στην πρίζα. Πατάω αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, δυνατά. Αναβοσμίνει. Προφανώς θα μείνει ακίνητο όταν έρθει στην θερμοκρασία. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική γιατί ξέρω ότι είμαι άμπαλη, οπότε μπορεί να καώ κιόλας, αλλά θα δείξει. Γενικά μ' αρέσει να μπαίνω σε νέες εμπειρίες. Λοιπόν, κάτσε να το αφήσω εδώ πέρα λίγο να ζεσταθεί. Κάτσε να πάρω και το κινητό μου, μη δείτε καμιά live εδώ πέρα έκρηξη. Λοιπόν, τώρα σταμάτησε να αναβοσβήνει, οπότε μάλλον ήρθε σε θερμοκρασία. Okay. Χωρίζω εγώ τώρα εδώ πέρα την τούφα μου. Ωραία. Ρε γλέντια τώρα. Θα το λαβείς γλέντια τώρα. Λοιπόν, πατάω το σφιχτήρα. Πατάω το σφιχτήρα. Εντάξει παιδιά, πιο άμπαλη πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε, δεύτερη προσπάθεια. Δεν φταίει το σίδερο παιδιά. Εγώ φταίω. Ωραία, το αφήνουμε. Έλα, το πιάσαμε το ψαράκι. Λοιπόν, το αφήνουμε. Και τι το αφήνουμε τώρα. Τέλειο, παιδιά, είναι τέλειο. Wow, yeah, baby, ωραία, με άρεσε. Όπα, πάμε πάλι. Αμάνα μου. Ωραία, το αφήνουμε. Έλα ρε εσύ, είναι τέλειο. Εντάξει, έχω και σπαστό μαλλί εγώ, αλλά τη διαφορά την είδατε. Yeah. Με άρεσε. Ελάστο. Έλα ρε, είναι γαμάτο. Τέλειο, λοιπόν πάμε να κάνουμε και από την άλλη. Κάτσε να κάνουμε, κάτσε να κάνουμε εδώ, μπροστά, είναι που είναι. Αλλά κάτσε, περίμενε. Κάτσε παιδιά, γιατί. Έλα, είναι ωραίο, είναι πανεύκολο, εντάξει, okay. Προσπαθούσαμε την ισιωτική εγώ. Αλλά αλλιώς είναι να έχεις ένα μπουκλωτήρι ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι. Για να δούμε, τα αφήσω. Έλα ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, με άρεσε πάρα πολύ. Έχει και αυτό εγγύηση. Και δεν ξέρω αν σας ενημέρωσα, αυτό το συγκεκριμένο το πήρα 13,99. Λοιπόν, κάνουμε εδώ και μία τελευταία. Ωραία, μπαίνει εύκολα. Είχε πάρα πολλά κομμάτια εδώ πέρα στην περιοχή μου, στην Καλλιθέα. Οπότε μπορείτε να το προλάβετε. Αξίζει, αν αγαπάτε κι εσείς την μπούκλα. Έλα, εντάξει. Έλα το μπουκλέ το μαλλί, Μπέλα. Μια χαρά. Τέλεια. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε, αφού βέβαια
έσκασα. Λοιπόν, οπότε το επόμενο να δοκιμάσουμε το τρίο κατζετάκι. Αυτό το βάζω 10 στα 10. Το επόμενο κατζετάκι που πήρα είναι αυτή εδώ πέρα, η ζύγαριά. Είναι μια διαγνωστική ζύγαριά, η οποία όταν την έφερα στο σπίτι, κανείς δεν χάρηκε. Εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, όπως λέει το όνομά της, είναι μια διαγνωστική ζυγαριά, η οποία σου δείχνει και το σωματικό λίπος και την μυϊκή μάζα σου. Είναι αυτές οι ζυγαριές που έχουν διαιτολόγοι που έρχονται στο σπίτι για να σε ζυγίσουν, για να στα βγάλουν όλα στη φόρα. Ένδειξη σωματικού βάρους, ποσοστό λίπους, ποσοστό νερού, μυϊκής μάζας, μάζα σωστών και θερμιδικών αναγκών. Λοιπόν, συνδέεται με Bluetooth. Αυτό που έχετε να κάνετε ουσιαστικά είναι να κατεβάσετε μία εφαρμογή, το Health4U, εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνεται δωρεάν λήψη εφαρμογής, αυτό που σου είπα, επιφάνεια στο γυαλί ασφαλείας, 3 πληκτρά αισθητήρα, μνήμης για τους χρήστες που μπαίνουν, ένδειξη υπερφόρτισης και αλλαγή μπαταρίας. Έχει μέσα και μπαταρίες. Μ' αρέσει γενικά που υπάρχουν μπαταρίες μέσα στις συσκευές. Λοιπόν, έσκυσα το κουτί. Έχει και αυτή 3 χρόνια εγγύησης. Λοιπόν, η ζυγαριγούλα είναι αυτή. Εδώ πέρα βάζεις τα πέλματά σου. Λοιπόν, οπότε όπως σας είπα, έχω κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό μου. Πάμε να την δούμε σε εφαρμογή. Λοιπόν, πρέπει να βγάλω κάλτσες. Έχω δημιουργήσει ένα καινούριο λογαριασμό στην εφαρμογή. Και βήμα-βήμα αυτό σε πηγαίνει. Πρέπει να κάνεις ζύζευξη με την ζυγαριά και με το κινητό σου, ώστε να περάσουν τα δεδομένα μέσα. Βέβαια, πρέπει να έχεις ανοίξει το Bluetooth, γιατί όπως βλέπεις εδώ πέρα έχει ένδειξη Bluetooth. Λοιπόν, πάμε να τα συνδέσουμε. Πού ζυγιστικά, θα έχει περάσει όλα τα δεδομένα. Έχω να σου πω ότι μου ζήτησε ένα PIN για να επιβεβαιώσει ότι αυτό το κινητό συνεργάζεται με αυτήν εδώ πέρα την ζυγαριά. Σε ρωτάει βασικά ποιο μοντέλο είναι και το επιλέγεις. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο να σου δείξω τι σκατά κάνει. Λοιπόν, όλα εδώ πέρα στα γράφει, συνδεδεμένα φυσικά με την ζυγαριά, αλλά όταν σε ξεσυνδέει, εννοείται ότι μένουν τα δεδομένα στην εφαρμογή και εσύ βλέπεις πώς πας και αυτά. Βασικά έχω βάλει εγώ το στόχο που θέλω να χάσω, άρα μου λέει ότι αυτά τα κιλά πρέπει να χάσεις. Μου γράφει το σωματικό μου λίπος, μου γράφει το ποσοστό το νερό μου, μου γράφει τη μυϊκή μάζα μου. Έχω βάλει εδώ και την περίοδό μου, οπότε να ξέρει τι μελιγενέστε τέλος πάντων. Όταν θα ξαναζυγιστώ, αλλάξει τα δεδομένα και γενικά θα μου γράφει κάποια πράγματα. Αυτή τη ζυγαριά εγώ την πήρα 19,90. Την θέλαμε αυτή, θέλαμε λίγο πιο αναλυτική πληροφόρηση. Εν τω μεταξύ, αυτή η εφαρμογή γενικά στην πληροφόρηση σου βγάζει τα δεδομένα ανάλογα με τον άντρα και με τη γυναίκα. Σου λέει τι είναι ο βασικός μεταβολισμός, σε ποια κατηγορία είσαι, αν είσαι λιποβαρής, κανονικό. Σου βάζει τα δεδομένα ανάλογα με αυτά τα στατιστικά που σου έχει βγάλει στη μέτρηση. Μετά εδώ πέρα στην πληροφόρηση σου λέει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γενικά να έχεις ένα ενδεικτικό πίνακα για να ξέρεις τι σου γίνεται. Μετά εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ που σου λέει το ποσοστό σωματικού λίπους που αντιπροσωπεύει στον άντρα και στη γυναίκα. Οπότε ξέρεις ότι άμα είσαι παραπάνω από το κανονικό είσαι αυτό, παρακάτω από το κανονικό είσαι αυτό. Γενικά σου λέει πάλι τα ποσοστά του νερού, γενικά είναι πάρα πολύ αναλυτική. Μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση, μια καλή ζυγαριά. Όταν έχει έρθει με ένα ιδιαιτολόγος μου κάτι τέτοιο είχε φέρει, οπότε την τίμησα δεόντως, γιατί ξέρω που έχω παραπάνω σωματικό λίπος και τι γίνεται. Συνήθως εδώ πέρα στο σπλαχνικό γίνεται όλη η δουλειά και στο κοιλιακό λίπος γίνεται όλος ο αχτερμάς. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα γκατζετάκια που ήθελα να σας δείξω. Ελπίζω να σας ενημέρωσα. Αν θεωρείτε ότι κάτι από όλα αυτά κάτι σας άρεσε, τρεχάτε να το προλάβετε, γιατί εγώ χθες είχε πάρα πολλά κομμάτια από ό,τι είδα. Οπότε αυτό ήταν. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε την Κυριακούλα. Φουλάκια πολλά.